είσαι εδώ. Και εσύ είσαι εδώ. Μονίμως. Δύο με τρεις εδώ πλέον. Εδώ. Καλή στη Μένιπολ. Και καλό μήνα. Πάντα θα το λες αυτό. Δεν πάνε και 15 του μηνός. Όχι, όχι. Γελάει ο κόσμος μαζί μας. Καλή εβδομάδα και καλό μέσα στις 15. Αυτά τα κίνες ζωγαλικά σου. Άκου λίγο. Κάποιοι αργούν. Να ξεκινήσει ο μήνας 15. Ναι, κάποιοι αργούν. Κάποιοι πληρώνουν το 15. Εμείς όμως, Σταύρο, επειδή ξεκινήσαμε εντυπωσιακά, ναι, θέλω να μπω στο αθλητικό στοιχηματικό ψητό. Ναι. Δώσαμε Παρασκευή, δώσαμε είναι επιθετικός ευγενίας, εγώ έδωσα, εγώ ναι, ενικός. Έτσι, συμφωνείς αυτό? Συμφωνώ. Τον Άσο της Ελλάδας, ναι, το συγκλονιστικό αυτό, το μάτς το οποίο πονέσανε τα μάτια ολονών. Με Μίτρο, τον οποίο τον αποθεώσαμε στη διάρκεια της εκπομπής. Ναι, και είπαμε ότι είναι λάθος. Anytime, ναι, 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 anytime, 2.40. 2.70, ο Κωστάκης ο Μήτρογλου. Ναι. Έτσι, στη μία και μοναδική καλή ενέργεια της Ελλάδος. Ναι. Έτσι, την πολύ ωραία σέντα του Τσιμίκα. Ναι. Και την τέλεια κεφαλιά. Πού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, λοιπόν, ο Μήτρογλου. Αναπαύτηκε στα δίχτυα. Αναπαύτηκε, κοιμήθηκε στα δίχτυα. Δώσαμε τον Άσο του Βελγίου. Το οποίο, αν και ισοφαρίστηκε, το έκανε 2-1 με τον Λουκάκο. Για τη σκληρή Ελβετία όμως. Σκληρή Ελβετία. Βγήκε και το γκολ-γκολ. Γιατί σκόραρε. Έτσι, βρήκαμε τον Άσο της Αυστρίας. 1-0. Με τον γκολ του Αρναούτοβιτς. Ναι. Του πολύ καλού αυτού ποδοσφαιριστή. Ναι, έδειχνε εκεί φόρα. Ναι, δεν τα καταλαβαίνω αυτά τι έγινε. Είναι λίγο προβληματικό. Έντονη προσωπικότητα. Μου αρέσει κάτι τέτοιο. Αυτό με βγάζει πάω και εμένα. Τον θέλω. Ναι, και εγώ τον θέλω. Ναι. Έχει μια κακία γλυκιά. Είναι μάχημος, ανταγωνιστικός. Κατόψυχος είναι, ναι, ναι, μας αρέσει. Ναι, ναι, τον θέλουμε, τον θέλουμε στην αγκαλιά μας. Ναι, ναι. Ναι. Και φυσικά βρήκαμε και το Χ, στο οποίο συμφωνήσαμε, της Κροατίας με την Αγγλία. Διαφωνήσαμε μόνο στην Ελλάδα. Σε ένα μάτς το οποίο Κροατία με Αγγλία, δεν ξέρω αν είναι στις φάσεις, δεν το είδα ολόκληρο, είδα φάσεις μόνο, ναι, θα τα highlight. Μαγική εικόνα το 0-0. Έγινε όμως. Έγινε όμως, είπαμε, όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ναι. Δύο δοκάρια. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Το Πολωνία-Ιταλία. Αυτό τώρα θέλω να φτάσω εκεί. Το Πολωνία-Ιταλία, μια Ιταλία καταπληκτική. Έτσι, με σέντερ φορ τον Ινσίνιε. Αυτό, αν ήταν νάνος ο Ινσίνιε, θα ήταν ψηλός. Ναι. Είναι ψηλός νάνος. Είναι πάνω από τα όρια του νάνου. Ναι, με αίμα. Με αίμα. Με αίμα, αλλά πρόσεξε με λίγο. Ισχύει αυτό που λες για τον Ινσίνιε για τους κοντούς γενικότερα? Πιστεύω όχι τώρα γιατί έχει λύσει το οικονομικό. Έχει λύσει το οικονομικό. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να κατεβάσει τον καθρέφτη 30% στο πιο κάτω. Βέβαια, εύκολα, εύκολα. Εύκολα. Α, πριν συνεχίσουμε τα αθλητικά, επειδή έτσι πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο, ναι, άκου τι έζησα μισή ώρα πριν αυτό εδώ. Είμαι σε γνωστό μεγάλο καφέ της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Στο Λεπαντελέ. Όχι στο Λεπαντελέ. Σε άλλο. Στο Κλικ. Στο Κλικ. Δεν το έχω δουλέψει αυτό. Ναι, θα σε πάρω μια φαράκι, θα πάμε. Ναι. Στο Κλικ μπροστά γίνεται λαϊκή. Ναι. Κρατήστε αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Βρίσκεται και Γρηγορίου Πέμπτου. Ναι. Και εκεί συχνάσουμε και ανταλλάσσουμε απόψεις. Λέμε ο καθένας τα δικά του. Ναι. Και λοιπόν, ενώ είμαστε εκεί μαζεμένα τώρα 15-20 άτομα, έρχεται ένας βιολιστής. Ναι, με τι... βιολί, κανονικά. Ναι, αλλά το οποίο βιολί στη θήκη, ναι, με στιγμές ιεροτελεστίας κανονικά, ανοίγει, ναι, τη θήκη. Πώς θα το βάλεις αυτό το προσώπος? Ναι, ναι, θα το βάλεις το βιολί. Το λέω, ναι, αδελφέ, τι θα μας παίξεις? Ναι. Δεν με μιλάει καθόλου, με κοιτάει με μια εχθρότητα προς τα μάτια. Ναι. Τι έγινε, τον έκανα κάτι αυτό? Λέω, μήπως επειδή θα μας δώσει πνευματική τροφή, μπορείς να παίξεις λίγο Βιβάλντι? Ναι. Έτσι να ξεκουραστεί λίγο η ψυχή μας, παιδί μου. Ναι. Πριν πάμε να συνεχίσουμε αυτά τα πριν και τα μετά, ναι, τα αγωνιστικά μας. Δεν με μιλάει καθόλου. Κάνει 5 λεπτά να ανοίξει το βιολί. Το ανοίγει το βιολί, φίλε μου, mm-hmm, και φίλη μου Σοφία. Το καθαρίζει. Βάλε μια ανωτερία. Ναι. Αγχώθηκε, μήπως αντί για βιολί βγάλει κανένα ούζι? Φοβήθηκα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Πέρασε από το μυαλό μου για να κλάσω το δευτερόλεπτο. Αλλά να που το βιολί ξεπαβάλει. Ναι. Το τοποθετεί έτσι κλασικά όπως το βάζουν και εσύ. Ναι. Και τι κάνει? Κάνει μια νότα. Τάκ, τάκ, και σταματάει. Και το ξανασκύβει μέσα και το βάζει. Έτσι λέει, θα σα κάνω εγώ. Το λέω, τι έγινε? Με λέει, ήρθα εδώ στη Λαϊκή το Σάββατο, ναι, και δεν με άφησε εδώ η κυρία αυτή η ψηλόλιγνη, λέει, που είναι μέσα και έχει το μαγαζί και κάνει τη διευθύντρια, ναι, και την ιδιοκτήτρια, να παίξω. Και από εδώ και πέρα έτσι θα σας τιμωρώ. Δηλαδή αυτός το άκου τι αποθυμία να έχει ο άνθρωπος. Ήρθε, έκανε μια διαδικασία 10 λεπτών, βγάλε βάλε το βιολί, για να μας τιμωρήσει. Ναι. Και αυτός έφυγε, έφυγε ικανοποιημένος. Αυτή, ναι, είναι η, ναι, λέει, είδες τι τους έκανα? Αυτό τους έκανα. Τους ξεφτέρισα. Ενώ με περιμένουν. Το λέω, αδελφέ. Γιατί στο κοινό το λέω, αδελφέ, και εμείς τρελοί είμαστε, αλλά πάνε εσύ πρώτος, απέναντι ακριβώς χτίζεται τρελοκομείο, να ξέρετε, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα γίνει χαμός, ναι, φανταστικό τρελοκομείο, γιατί σε λίγο όλοι εκεί θα καταλήξουμε. Ναι. Θέμα χρόνου είναι. Ναι. Εγώ μάχη δίνω, Σταύρο, ποιος είναι πιο τρελός από τον άλλον. Ναι. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς την καθημερινή. Συμβαίνει, δεν το ζεις αυτό? Φυσιολογικό, δεν έχω δίπλα μου. Τίποτα, κανονικά. Ναι. Και θα γίνει ένα πολύ ωραίο τρελοκομείο εκεί, ξέρεις, στον πρώτο όροφο. Η μετριοτρελή. Στο δεύτερο, η απόλυτα. Στο τρίτο, η δεν γινόμαστε καλά ποτέ. Και ο τέταρτος μόνος του. Αλλά... ναι. Ένας εγώ, αδελφάκι μου, είμαι. Ωραία. Ένας. Εμένα μου είχε το άλλο χθες. Εκεί που κάθομαι, μόλις έχω ξυπνήσει και πίνω τον καφέ μου, που έρχεται από γνωστό μαγαζί που διαθέτει μόνο
νεαρές καλλιγραμμές κοπέλες που φτιάχνουν καφέ. Γι' αυτό το μια σύμπτωση έτσι, ναι, πολύ. Αυτή είναι η σύμπτωση, το καταλαβαίνω. Ναι. Μόλις πήρε τη δεύτερη τρίτη τζούρα, ακούω από κάτω έναν να φωνάζει. Τι σας ζητάω να φάω, θέλω, πεινάω, κάνω! Όπα, λέω, τι είναι. Αλλά τσιρίδα τώρα. Ναι. Τσιρίδα. Σαφώνω τα ράβα, βαριά, τσιρίδα. Όχι, όχι, τσιριχτή. Α, ναι. Ελευθερία Βανιτάκη. Ναι. 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 Λέω, θα του δώσουν κάτι. Ένα λεπτό μετά συνεχίζει. Το φαγητό. Εκεί βγαίνω και εγώ στο μπαλκόνι. Δώστε τον κάτι. Δώστε κάτι να φάει. Σε κάθε. Ωραία. Ναι. Δεν υπάρχει κανείς να δώσει κάτι να φάει. Και. Ωραία. Που εκεί το κοντέρ. Ναι, τι είναι. Υποτίθεται είναι καλό το κοντέρ εκεί. Μα όχι μόνο αυτό, το δίνεις και κλείνει το θέμα. Δεν είναι αυτό. Για να κοιτάς. Να αποφοβάσεις μπροστά. Να τελειώνουν οι δουλειές, είπαμε. Αυτά είναι τα αποφθέγματα. Τι διαπίστωσα όμως μετά. Γιατί ήμουν από πάνω και δεν έβλεπα. Έχει ένα δέντρο. Ότι ενώ του είχαν δώσει να φάει. Α, θέλει να ξαναφάει. Συνέχισε να φωνάζει. Αλυτάκος. Αλυτάκος. Ήθελε και την καβάτσα. Βρώμικη σκέψη. Αυτά είναι. Είναι το χειρότερο είδος ανθρώπων, οι οποίοι είναι οι κουτοπώνηροι. Είναι σιχαμένο είδος. Όπως και τις κουτοπώνηρες ομάδες. Ανοίγω παρένθεση, ΑΕΚ, κλείνω παρένθεση. Ναι. Έτσι, με τις λυκοφιλίες της και τώρα επειδή τιμωρήθηκε με τρεις βαθμούς, κάνουμε μια γέφυρα, περνάμε στο άλλο θέμα. Καλά, και πάνε να φέρουν ανάστα τον κύριο. Γιατί, κύριε, τιμωρηθήκατε. Βάσει νόμου δεν πει στο πράγμα, πε. Δηλαδή, εκείνη η πολύ ωραία δήλωση του Μάτος που είπε ότι η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα δικαστών. Ναι. Δικαστών, έτσι δεν ήταν. Ναι, αλήθεια. Μα αυτό ήταν. Και τι έγινε λοιπόν που τιμωρηθήκατε. Και διάβασε και ένα μια ωραία δικό σου που ανέβασε που είπε ότι 17 βαθμούς έχει χάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Την τελευταία διετία. Τριετία. Τριετία από τιμωρίες. Τέτοιου είδους. Πρώτος με διαφορά. 17. Ναι. Ο Παναθηναϊκός ακολουθεί που έφαγε 6 όχι για τιμωρία αλλά για οικονομικά θέματα. Ναι. Τα οποία είναι. 13. Ναι. Για οικονομικά. Χρωστά. Ποτέ εμείς και δεν τιμωρηθούμε οικονομικά. Να το ξέρετε. Ποτέ. Να λυσιάζετε, να σέρνεστε. Για οικονομικά ποτέ ο ΠΑΟΚ πλέον. Αυτά ανήκουν ανεπιστρεπτή στο παρελθόν. Και θέλω να κάνεις αυτοκριτική σου για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί η εμπειρία σου δεν θα έπρεπε να υποστεί τέτοια φθορά. Παίζει Βουλγαρία-Κύπρος. Έχει. Σου ακριβώς. Ανοίγω τα μάτια. Ναι. Δηλαδή, στο λέω ότι υπάρχει στο πρόγραμμα. Ναι. Στο λέω, δεν σε αφήνω έτσι. Δεν σε αφήνω να το ανακαλύψεις μόνο. Πραγματικά σου. Ναι. Ένιωσα τάσεις αυτοχειρίας πρώτη φορά μετά από 6-7 χρόνια. Λοιπόν, ένα μάτς το οποίο πριν από μια δεκαετία για όσους έχουν καλή μνήμη μας είχε χαρίσει πάρα πολλά χρήματα. Ένα μάτς το οποίο το κάνανε πάλι ανατροπή. Αυτές οι ιστορικές παντοδυνάμεις ομάδες της Βουλγαρίας και της Κύπρου, αυτές αναφέρομαι, σε ένα 2-3 μέσα στην Κύπρο, παραμιλούσε ο κόσμος, είχαν εκτελέσει όλους τις στοιχηματικές εταιρείες τότε, με το δικό τους τρόπο, ανατροπή το μάτς, σκορ 2-3, με τεράστια απόδοση, και φυσικά όλα τα παραμφερή, τα light που στα over 2,5, over 3,5, over 4,5. Όχι, δεν βγήκε. Ναι, και εγώ κάνω το εξής έγκλημα. Ενώ βλέπω ότι στο ημίχρονο κάνει ένα γκολ Κύπρος και προηγείται στο 41 με 0-1 και το βλέπω 4-75, δώρο Θεού, είναι πώς το μάνα το πέταξε ο Θεός στους Ισραηλίτες να φάνε αυτά τα γνωστά τα που ακούμε. Αυτό είναι το δώρο. Πώς λέει ο Οικονομόπουλος, ένα δώρο για σένα. Έρχεται ο άνθρωπος δηλαδή να μας πούν πάρτε τα λεφτά. Και εμείς τι κάνουμε, κοιτάμε αδιάφορα. Βάζουμε ένα κωμικό νούμερο που μας αφήνει κάποια 600-700 ευρώ, τα οποία είναι κωμικοτραγικά, μην νομίζετε ότι είναι μεγάλο το νούμερο αυτό, γιατί όταν βρίσκεις τέτοιες χρυσές ευκαιρίες, έτσι λέγονται αυτές, πρέπει να χτυπάς στην καρδιά, να ξεκαλουπώνεις, δηλαδή όχι να τραυματίζεις. Ακριβώς. Με λίγα λόγια λοιπόν, η Γκολμπέτ σου έδωσε το δώρο Χριστουγέννων Πάσχα, έτσι. Επίδομα αδείας. Το οποίο μπορείς να βάλεις ένα πολύ εξοχικό, μεγάλο νούμερο, ναι. Όχι, στην Τούσλα. Ναι, στην Τούσλα. Όχι, στο Μονακό. Μια χαρά είναι και η Τούσλα. Ναι. Ωραία. Και εσύ είπες στην Γκολμπέτ. Πετάξαμε ετώ, όχι ευχαριστώ. Όχι, ευχαριστώ. Μάλιστα. Τι να κάνω. Αυτός είσαι, φίλε. Ναι. Τι κάνεις αυτοκριτική σου. Κάνω την αυτοκριτική μου και είμαι ένα σύχαμα στο συγκεκριμένο. Στο συγκεκριμένο. Όμως σήμερα θα μας ταξιδέψει η Σοφία στον κόσμο της Γκολμπέτ και στα Match National Link που μπήκε και αυτό στη ζωή μας. Ναι. Μπήκε, τι να μας το ζωή, μας το βάλανε. Ναι. Μας το βάλανε, αλήθεια, τι να κάνουμε. Αυτό, ναι. Έχει σήμερα 7 μάτς. Τι γίνεται, Σοφία? Έχει 7 μάτς σήμερα. Έχουμε μηδενική γκανιώτα σήμερα στο παιχνίδι Ισπανία-Αγγλία και Φιλανδία-Ελλάδα που ξεκινάνε 14. Βάλανε τελεία, μην βιάζεις. Ναι, να τα συζητάμε αυτά. Συζητάμε αυτά. Ωραία. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Φιλανδία-Ελλάδα είναι για πολλούς ένα πολύ σφιχτό παιχνίδι. Ωραία. 2-37 το over. Γιατί αυτή η παύση, κάτι θες να δείξεις? Ναι, κάτι θέλω να δείξω. Γιατί ναι, είδα ότι έπαιζες goal bet προηγουμένως και το έβαζες over. Ναι, είσαι 2-37. Ότι το over.
Είναι υψηλότατο το over. Η Φιλανδία, η οποία, να κάνουμε και τη γεωγραφία μετά το πρωτοτύπο, είναι μια χώρα των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Βρίσκεται ψηλά στη Βόρεια Ευρώπη. Δείτε τώρα που τα συνδέομαι. Στη Βόρεια Ευρώπη, κοντά στη Σουηδία λοιπόν, στη Νορβηγία, Βαλτικές θάλασσες, Ρωσίες, έτσι. Ψηλά. Έχει, ναι, ψηλά, όμορφα, ωραία, με πρωτεύουσα το γνωστό Ελσίνκι. Ελσίνκι. Το μάτς γίνεται στο Τάμπερε. Στο Τάμπερε γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Και παίζει η Τάμπερε United. Ναι, ναι, ναι. Η πασίγνωστη. Πασίγνωτη, ρε. Όποιος μας στείλει τα χρώματα της Τάμπερε, ένα εξοχικό στην Τούσλα που είπε ο Σταύρος. Από τώρα και για 5 δευτερόλεπτα, 4. Τρία. Ότι το over είναι υπερβολικό. Ναι. Τελείωσε ο χρόνος για το εξοχικό, γιατί μπορεί να το ζητάτε κιόλας. Αν και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει ότι τα παιχνίδια ξεκινάνε από χ. Τεράστια τα ποσοστά. Ναι. Είναι σχεδόν τρία όλα. Άσο χ και δύο από τρία. Ναι. 2,96 είναι ο άσος Σοφία της Φιλανδίας. Δώστε μου λίγο ένα λεπτό. Τρία είναι το χ σίγουρα. Λοιπόν, άμα παίξεις και τα τρία. 2,95 είναι ο άσος της Φιλανδίας. Το διπλό είναι 3,01. Το ίδιο και το χ. Ναι, αυτό. Σαν να πούμε. Εντάξει, μέσα σ' άκρη για την οικονομία της συζήτησης είναι τρία, ποσοστό. Ναι. Εγώ αυτό το match, εσύ το βλέπεις over? Εγώ δεν το βλέπω over, δεν πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες το over. Το value for money είναι το over. Εγώ πιστεύω πολύ στο χι σε αυτό το παιχνίδι. Χι και γκολ γκολ, δηλαδή το βλέπω 1-1. Εγώ θα και έχουν, δηλαδή άμα μπορούσα να συνδυάσω στοίχημα scorer, δηλαδή να μου πεις, δε φίλε, τι θα γίνει στο παιχνίδι, θα έπαιζα 1-1 με scorer Πούκι και Μίτρογλου. Εντάξει, αυτό είναι πολύ. Είναι, σου λέω τώρα. Αυτό τώρα το ποντάζουμε το πάλι που λες. Είναι για 1,20. Τι είναι 20? 1 ευρώ και 20 λεπτά. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί να το βάλεις αυτό λεφτά. Το 1-1 και σκόρ συγκεκριμένη. Ωραία, αν μου το δίνει αυτό το πράγμα 100 φράγκα, ναι, θα έβαζα 50. Ξέρεις, ναι, να μου το δώσει 100 φράγκα. Έχει πάρα πολλούς ιδιώτες που μπορεί να στο δίνουν, να ξέρεις. Αλλά δεν ασχολούμαστε εμείς με αυτά. Εμείς παίζουμε μόνο νόμιμα, σωστά, υπεύθυνα στις διαστημικές αποδόσεις της Goldbet. Ναι. Μόνο εκεί πέρα έχουμε πλαγιάσει. Λοιπόν. Εσύ οπότε λες χ αυτό το match. Ναι, χ γκολ γκολ. Χ ή διαζευτικό γκολ γκολ. Ναι. Διαλέξτε κύριε. Δύο υπάρχει και συνδυαστικό. Βεβαίως. Εγώ θα στηρίξω και πάλι την Ελλάδα. Την Ελλάδα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα. 4,5 ώρες πτήση. Εντάξει, τότε 4-5 ώρες πτήση. Να πάνε στους μείον 3 βαθμούς. Γιατί δεν φτάσανε. Τα δικά μας. Δεν φτάσανε. Είναι εκεί. Ναι, καλά, θα σου λες να πετάνε ακόμη. Μιλήσαμε με κανένα δύο. Ναι, και τι είναι. Δεν είναι. Έχουν jet lag, πώς το λένε αυτό. Jet lag δεν έχουν, αλλά δεν πανηγυρίζουν κιόλας. Τέλος πάντων, εγώ λέω Ελλάδα. Εγώ λέω όχι. Ωραία. Σημειώστε, κύριε. Ελλάδα ο Βασιλεύς. Ο και ο αντιβασιλεύς χ. Προχωρήστε. Ναι, αφού αποφεύγουμε τον Άσο, ναι, δεν το για να είμαστε ωραία εκπομπή, Σόφι Άσο βλέπεις. Όχι, άσε αυτά τα κινέζικα. αυτά τα εμετικά. Αυτά τα εμετικά. Ναι. Συνέχισε, Σοφία. Υπήρχε ένας παλιά στο στοίχημα που έδινε. Ας τα άκουγα. Άσο χ με κάλυψε το 2. Και έλεγε, καλά, δεν ακούτε καλά. Ναι. Αφού σας το είπα, δεν τα προσέχετε όμως όλα. Σας ακούτε τα δικά σας. Ακούστε όλα αυτά. Άσο χ και 2, δύσκολο να το χάσει ένα μάτς. Ναι, δύσκολο. Δύσκολο. Χωρίς να πάει στην παράταση. Ναι. Τι. Το άλλο ποιο ήταν? Ισπανία-Αγγλία. Ισπανία-Αγγλία. Εδώ τώρα δεν φύγει το άσο και ο Βερδιόμεση. Ακριβώς. Εδώ απολύτως. Ναι. Εδώ ταυτίζονται οι απόψεις μας. Πώς μπορεί να χαλάσει. Άσος και ο Βερδιόμεση και 2,60 κύριε. Ναι, είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι 2,60 ακριβώς. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι Δέλεα, μια Ισπανία η οποία στο προηγούμενο μάτσα έκανε 6 γκολ. Με έναν προπονητή ο οποίος διψάει για επιτυχίες. Ο Λουίζ Ενρίκε. Έτσι, έκανε πάρα πολύ ωραίο έργο στην Μπαρτσελόνα, ξεκουράστηκε κανένα μια διετία. Ένα χρόνο, ένα μισή. Ναι. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Ζουν και τη ζωή του. Άσε, ναι, μια καρά είναι. Ναι. Πολύ ωραίο και τώρα μπήκε με το πόδι πατημένο τέρμα στον γκάζι. Ακριβώς. Συνεχίστε, Σοφία μας. Έχει σήμερα Ισλανδία-Αλβετία επίσης. Ισλανδία-Αλβετία. Πιθανό διπλό, λέω. Σήμερα τι, πια με ίδιο νερό. Διαφωνήσαμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Ναι. Και εγώ διπλό βλέπω την Ελβετία. Την οποία σου είδα στο μάτς με το Βέλγιο, την είδα. Τη βλέπω και όλα, είναι, είναι σκληρή ομάδα, συμφωνώ σε αυτό. Και καλή ομάδα. Καλή ομάδα. Και, έχει και καλή ομάδα. Παίζει. Παίζει ποδόσφαιρο. Προσπαθεί να παίξει. Έχει αγωνιστικό πλάνο. Έχει αγωνιστικό πλάνο και καλούς παίκτες. Και καλούς παίκτες. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως αυτό. Δεν είναι τσαπάδες, είναι δυνατοί. Και από την ώρα που έφυγε αυτός ο Τζούρου από πίσω, ένα παλτό μαύρος, είναι μια χαρά. Και δεν σε κουράζει. Δεν σε κουράζει. Δεν σε κουράζει. Έχει ένταση στο παιχνίδι. Ναι. Μου αρέσει η Ελβετία. Ωραία. Εγώ βλέπω και το over που δίνεται πάνω από 2 φράγκα, να ξέρεις. Όχι. Εγώ είπαμε διπλό την Ελβετία, συμφωνούμε απολύτως αυτό. Είπαμε, διαφωνούμε στην Ελλάδα, για να κάνουμε και μια ανασκόπηση, το έχουμε πει μέχρι τώρα. Έτσι, εσύ την Ελλάδα χ, εγώ την Ελλάδα διπλό.
και συμφωνούμε στο άσο και over της Ισπανίας με την Αγγλία. Ωραία. Άλλο μάτς. Εστονία-Ουγγαρία. Διπλό. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Έχω δει την Ουγγαρία στο, παιχνίδι με την, στο ένα παιχνίδι με την Ελλάδα. Θεωρώ ότι είναι καλή ομάδα, έχει ποιότητα. Δεν είναι τσαπάδες και είναι ενδιαφερόμενοι με σχετικά αδιάφορο. Δηλαδή μετράει μόνο το εθνικό φρόνημα. Αν μου βρεις εσύ κάποια μάχη της Εσθονίας που διακρίθηκαν... Πού να απολαύουν. Ναι, αν μου βρεις καμιά μάχη, ωραία, που διακρίθηκαν για το σθένος τους και την αγάπη τους για τον τόπο, έλα βρες με. Πες με δύο μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γαυγάμιλα. Είμαι σίγουρος θα πεις Γαυγάμιλα. Έκοβα άνω κάτω άκρα, θα έλεγες Γαυγάμιλα. Ναι, καλά και το... Ναι. Και ποια άλλη τώρα, ξέρω εγώ. Και το Δαρείο, πού τον πήγε εγώ. Το Δαρείο, τον ξεφτέλησε. Πού τον πήγε εγώ. Δαρείο και Παρισάτιδος γίνονται παιδες δύο. Ποιοι είναι οι δύο παιδες που γίνονται. Ο Εξέρξης και ο Δαξέρξης. Τι δυνατός που είσαι, Στάφο. Μπράβο, Στάφο. Μπράβο, Στάφο. Το Δαρείο τον έκανε χοντρό χουνέρι. Ναι, πολύ δυνατό το δικό μας. Πρέπει να. Πήγε σε στενά ο άλλος στο ζών. Είχε πέντε φορές στο στρατό. Είχαν 400.000 νεκρούς, νομίζω, αυτοί. Και οι δικοί μας 450. Άτομα. Ναι, άτομα. Ναι, σκέτο, χωρίς χιλιάδες. Γι' αυτό ο Μέγας Αλέξανδρος κοσμεί την ελληνική ιστορία. Mm. Φεύγουμε λοιπόν από την Εστονία και το Μέγα Αλέξανδρο και που πάμε. Που δεν πάτησε ποτέ στην Εστονία. Δεν πήγε, ήθελε όμως. Το σκεφτόταν. Πιστεύω ότι θα τις έδινε και μετά από μια από πάνω. Από Ινδίες. Ναι, τι μια στροφή θα πει. Ωπ, έλα πάω τα αλλιώς. Πάμε λίγο Μογγολία. Ναι, και θα βγόταν από πίσω. Λευκορωσία, Μολδαβία. Λευκορωσία, Μολδαβία. Τι ωραίο γκολ γκολ. Όχι, εγώ αυτά δεν τα παίζω τα μάτια. Δεν έχει πάρει κλίμα Λευκορωσίας, εγώ επειδή πήγα πρόσφατα. Ναι, εσύ, ναι. Ξέρεις τι είναι να παίζεις και να έχεις στο μυαλό σου τι κάνει η γυναίκα σου. Ναι, αυτό όχι. Είναι δύσκολο, φίλε. Όχι, όχι, αφήνει σεξιστικό υπονοούμενο. Σεξιστικό καθαρά είναι για τις Λευκορωσίδες. Είναι κοινωνικό. Είναι γυναικοκρατούμενες κοινωνίες. Ό,τι θέλουν κάνουν αυτές. Και τρώνε τον παπά οι άλλοι ότι κάνουν κουμάντο. Στο μεταξύ δεν τους βλέπουν, είναι αόρατοι. Αυτό που λες το κάνουν ό,τι θέλουν οι άλλοι στο στρατό ήμουν επιλοχίας. Και μεγάλη επιλογή του ναι, στρατού. Ναι, τεράστια, ναι, ναι. ναι. Και είχα έναν ηλάρχο, γιατί ήμουν στα τεθωρακισμένα. Άλλη μια τεράστια ήταν... επιλογή του τεθωρακισμένου. Συνέχισε. Ναι. Ο οποίος ήταν πολεμοχαρής, θα τον έλεγα. Ναι. Όλο έβλεπε πολέμους. Ναι. Εγώ υπηρετούσα το διάστημα 86-87, τότε ήταν η εποχή με το σεισμίκ. Σεισμίκ. Που βγήκε, ήταν ναι, ναι. Μια ανάσα από τον πόλεμο, το ένα το άλλο. Εμείς τι πόλεμο και τέτοια. Μαύρα τα μεσάνυχτα, νύχτα στάσου. Ναι, και με έλεγε. Επιλογή, αλλά μέσα. Πήγαινα εγώ μέσα το 20 χρονών παιδάκι, 19 χρονών. Ναι. Με έβγαζε ένα χάρτη. Ναι. Και με λέει, εμείς είμαστε εδώ, στο Βόλο ήμασταν. Ναι. Θα αποβιβαστούμε απέναντι. Ακούγες, θα πάμε τέτοιο. Να, θα βγούμε στη Σμύρνη. Είμαστε στο δικαίωμα. Ποιο έβγαινε στη Σμύρνη. Του λέω, καλά είμαστε εδώ, λέω. Άστα αυτά, λέω. Όλο έλεγε, βλέπω ένα πολύ θεσμό καλοκαίρι. Τον έχω ζέστη, έχει καλοκαίρι. Είναι και τέτοιο. Όχι, δεν θεσμό από αυτή την έννοια. Θεσμό, θα έχουμε πολέμους, θα έχουμε τέτοιο. Μα συνέχεια πολέμους να βλέπει, να πείστε το πράγμα. Ρε. Και τέλος πάντων, ήθελα να καταλήξω, αλλού ξεκινάω και αλλού καταλήγω πά. Τον παίρνω εγώ με έμεσο τρόπο. Έτσι, το τι ήθελα να πάρουμε εκεί, φίλοι μου, φαντάρι, άδειες. Ναι. Πήγαινα, τον έλεγα αυτός 10 μέρες άδεια, έχει παιδί, είναι 25 χρονών, πρέπει να φύγει να κάνει. Ήθελε πάντα όμως να κάνει το δικό του. Όχι, με τίποτα 10 μέρες. Με τίποτα παδέτε. Το λέω, κάντο, είναι ο άνθρωπος πολύ σοβαρά. Δηλαδή, τι πρέπει να σε παρακαλάμε εδώ να υπογράψει μια παλιά. 9 μέρες, αν θέλεις. 9 τον έλεγα, εντάξει. Δηλαδή, γινόταν το δικό του. Ναι. Υπάρχουν και μετά στη διάρκεια τη ζωή σου πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Ναι. Που θέλουν να περνάνε το δικό τους, έτσι κάτι να αλλάζουν από την πρότασή σου. Ναι. Εσύ όποτε ζητάς λίγο παραπάνω από αυτό που σκέφτεσαι να πας, ναι. Να πάρεις, σε δίνουν αυτοί αυτό που θέλουν και στην ουσία είναι ακριβώς η σολομόντια λύση. Είσαι ακριβώς στη μέση. Ακριβώς. Αυτό που θέλεις. Ναι, όλοι κερδισμένοι. Όλοι ευχαριστημένοι. Και έχει και ένα τσαμπουκάτο. Τέτοια φάση λοιπόν είναι και λίγο χειρότερα η Λευκορωσία. Οι διεθνείς. Οι οποίοι βέβαια αντιμετωπίζουν τους εξίσου προβληματικούς στο ίδιο θέμα Μολδαβούς. Θα χάσουν τη συγκέντρωσή τους σε μια φάση. Θα φάνε από ένα γκολ. Κατάλαβες πώς γίνεται το γκολ-γκολ σε αυτή τη φάση. Είναι κοινωνικοπολιτικό. Ναι, απλώς σε μένα αυτές οι ομάδες, επειδή θέλω να τα βλέπω τα μάτς και να τα ρουφάω σαν σφουγγάρι, να καταλαβαίνω τι βλέπω. Δεν καταλαβαίνω τι βλέπω σε αυτές τις ομάδες. Δεν έχει κάτι να δεις. Ναι. Περιμένεις την κέρα. Κουράζομαι, παιδί. Ναι, δεν μην το δεις. Ναι. Άστο να δεις πώς γράφει. Ναι, το τελικό. Στο live. Στο live. Το χτύπησε εξαίσθηση. Ναι, ωραία. Για πάνω, Σόφη. Λοιπόν, έχουμε επίσης, δώστε μου λίγο, Λουξεμβούργο Σαν Μαρίνο. Να, το μάτσο Σταύρο. Αυτό είναι το μάτσο Σταύρο. Από όλα. Τι λοιπόν, δίνει το Σαν Μαρίνο στο Φάκη Κούρπετ. 60 το δίνει. Δες το λίγο από διπλό ημίχρονο. Από διπλό ημίχρονο. Το Σαν Μαρίνο εντωμεταξύ, πες και που βρίσκεται, είναι ένα κρατήδιο σαν το Κορδελιό. Ναι, πόσο κόσμο έχει το Σαν Μαρίνο.
5.000. Ναι. 10.000. Πού να βρει από εκεί 11 ποδοσφαιριστές και 7 για τον πάγκο. Μας ενδιαφέρει να μπουν 11 και 5 συγγενείς πολιτικών. Ωραία, 16. Στάβο μου, η 11 του Σαν Μαρίνο μπορεί να είναι ο Κουρέας, ο οποίος έχει την ώρα να έχει ένα-δύο ώρες κενό και να πει: έρχομαι να παίξω. Ο Ολυμπιονίκης. Ναι, ναι, ωραία. Περίμενε, να πω το σκεπτικό μου. Ναι, βεβαίως θα το πιστεί. Μου δίνεις ένα παιχνίδι, 60 φράγκα τελικό το διπλό. Ναι. Μου το δίνεις. Ναι, ελεύθερο. Μου το δίνεις. Ό,τι βάλετε επί 60. Παίζει Λουξεμβούργο, Σαν Μαρίνο. Θα ασχοληθούν με αυτό το παιχνίδι 12 άνθρωποι στο Λουξεμβούργο, ναι, και 6 στο Σαν Μαρίνο, συν αυτούς που παίζουν. Σωστό, τέλεια. 50 άτομα χοντρά. 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 Ωραία. Ο μέσος ποδοσφαιριστής του Λουξεμβούργου το πρωί είναι ψαράς, προγραμματιστής, παίρνει καλά λεφτά, είναι καλή χώρα, αλλά από το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παίρνει πάνω από 12-15 χιλιάρικα το χρόνο, που είναι ένα ευτελές ποσό για την κοινωνική δομή του Λουξεμβούργου. Είναι έτσι ή δεν είναι? Απόλυτα συμφωνώ. Ωραία. Στους 11 λοιπόν που συμμετέχουν, υπάρχουν σίγουρα 4 που έχουν εθνικό φρόνημα. Ναι. Ωραία. Υπάρχουν 2-3 που δεν έχουν εθνικό φρόνημα. Και άλλοι που δεν ξέρουν που γεννήθηκαν. Ναι, και οι υπόλοιποι έχουν, τους τρώει λίγο στην τσέπη κάτι. Ναι, κάτι κενό. 3-4. Ποσπινάς. Δεν χρειάζομαι παραπάνω. Ποσπινάς και δεν έχεις να φας. Δεν χρειάζομαι παραπάνω. Από την άλλη, υπάρχει το Σαν Μαρίνο, το οποίο ψάχνει μία μεγάλη νίκη στην ιστορία του. Ατύχησε στην καλή εποχή της εθνικής εκεί, ναι, που πήγαμε τα Φερόε. Μετά τα Φερόε πρέπει, ναι, να, εντάξει, τέλος πάντων. Ωραία. Ψάχνει να κάνει κάτι. Παίζουνε με πάθος. Πώς βλέπεις κάποιους Κινέζους να γυρνάνε τσόντες και παίζουν με πάθος? Δεν γίνεται δουλειά, αλλά έχουν πάθος. Ναι. Ωραία, ναι. Έχω τους 4 του Λουξεμβούργου. Έχω τους άλλους που έχουν το πάθος. Και έχω και 60 φράγκα διπλό. Γιατί να μην πετάξω ένα δεκάρι? Ναι, πέτα, το μαζί σου. Έτσι, ναι. Επειδή το αιτιολόγησες μια χαρά, μαζί σου. Συμπορεύομαι την άποψή σου, άσχετα που δεν το βάλουμε, δεν το ακολουθώ εγώ. Δεν θα βάλεις ένα δεκάρι. Ένα δεκάρι το πετάξω, 20 θα πετάξω. 20. Δεν το συζητάω. Ναι, μόλις, θα πετάξουμε. Μόλι με την ψυχή. Εννοείται ότι ξεκαθαρίζουμε. Βάλεις και 4-0 και 3-1. Τι, ναι, έγινε. Ξεκαθαρίζουμε στο κοινό. Δεν λέει κάτι, ναι. Αυτή τη στιγμή μας ακούει. Αυτό είναι, ότι πετάμε λεφτά. Ναι, πώς πέταμα. Προσπέτα. Στην Αμερική τα πεντοδόλαρα τα πετάνε, να ξέρεις. Ναι, τι εννοείται πετάνε. Γιατί είναι βάρος στις τσέπες. Ειδικά αυτά τα μονά και τα τέτοια. Φτάσουμε, εγώ πετάω τα 50 λεπτά. Ναι, δεν δέχεται αυτά τα κόκκινα. Τα κόκκινα δεν ευρεάζονται. Τα κόκκινα. Ναι. Που έχουν και ευαίσθητα τέτοια έτοιμα. Ναι, έχουν έτοιμα. Ξέρεις με τα ψηλά ότι με τα ευρώ έχει γίνει οργανωμένο έγκλημα. Κάναν περιουσίες άνθρωποι. Τι? Όταν δεν καταλαβαίνουν τι γινόταν. Το πόσα πολλά ήταν τα μονόευρα και τα δίευρα. Ναι, χαμπάρι. Μεγάλες ένα εξάμεινο κάναμε. Ναι, ναι. Και παραπάνω, τι ένα εξάμεινο. Αυτό είναι το σκεπτικό μου λοιπόν με το όχι και τόσο εμπορικό Λουξεμβούργο. Ακουστήκατε, κύριε Σταύρο, και όσοι θέλουν, όσοι πιστοί, πώς έλθετε λοιπόν. Μα λέω να πετάξουμε λεφτά. Και αν κάτσε και έντα, έκατσε. Αυτό να το αφήσω που είπαμε, για να το βάλουμε το 20, είναι αυτό με το ωραίο το. Που πας να πάρεις τυρί, να το αφήσω που λέει ο άλλος. Και άλλο, τι ωραία τάκα, τον είπε ο τέτοιος μπροστά μου. Το έζησε αυτό. Είμαι σούπερ μάρκετ, ψωνίζει ένα μπροστά και το λέει ένα κιλό τυρί, κόβει αυτό, λέει ένα 100. Πάντα πάει πάντα επάνω. Και τον λέει αυτός που κόβει το τυρί, ο υπάλληλος, λέει να το αφήσω. Και τον απαντάει ο κύριος απ' έξω να το αφήσετε και να βάλετε άλλο. Ήσυχα όμως. Ξέρεις τι ωραίος. Αφού ήθελα. Τον αποθέωσα. Βεβαίως να το αφήσετε και να βάλετε άλλο. Ένα κιλό λέει θέλω. Πώς σου έχει τύχει ποτέ να του πεις θέλω ένα κιλό και να σου βγάλει 930 ποτέ γραμμάρια? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, να ξέρεις. Ναι. Είναι απίστευτο. Ναι. Όλοι είναι το λάθος να γίνεται σε σένα, στο συναλλασσόμενο. Ναι. Και καταρρύπτουμε και ένα ακόμα μύθο, αστείος μύθος. Ναι. Το ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ναι, δεν έχει πάντα δεν δίκιο. Υπάρχει ποτέ αυτό. Ναι. Ποτέ. Αυτό το βγάλανε, δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Πώς έχει δίκιο ο πελάτης? Οι Αμερικάνοι καπιταλιστές, δεν. Ναι, αυτοί λες το βγάλανε. Ναι, ναι. Ναι. Συνέχισε με τα ματσόφι μας. Και έχει και το Βοσνία Ερζεγοβίνη με την Βόρειο Ιρλανδία. Με αυτό μου αρέσει. Οι Βόσνοι παίζουν ποιοτικό ποδόσφαιρο και θεωρώ ότι θα κερδίσουν. Είναι η τέταρτη μου επιλογή. Ο άσος της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Συμφωνώ. Ο άσος του Τζέκο. Έχει παιχτεί ήδη. Είναι πάρα πολύ καλό. Και καλό ποσοστό. 1,70 κάτι, πόσο είναι? Είναι μια χαρά. 1,73. Να κάνουμε μια επιδερμική απλή αναφορά στο τραυματισμό λοιπόν του Μαωρίσιου, ο οποίος δεν θα είναι στην ομάδα 100%, έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Μιλάμε για 4 εβδομάδες τραυματισμό. Ναι. Ο Ελ Καντουρί, τι γίνεται, Σταύρο, θέλω δεν να σε ρωτήσω. Δεν έχει ακόμα 100%. Δεν κάνει προπονήσεις δηλαδή τώρα κανονικά? Η αίσθησή σου είναι ότι θα είναι έτοιμος για το μάτι της Κυριακής? Είναι έτοιμος, δεν νομίζω να ξεκινήσει. Εντάξει. Αυτό νομίζω.
Θα πάμε στο διάλειμμα και θα πιάσουμε και τα του ΠΑΟΚ. Έχουμε δώσει λοιπόν. Εγώ χ Ελλάδα, εσύ διπλό. Διαφωνία μας μόνο εδώ. Η διαφωνία μας εδώ. Άσο και over 2,5 Ισπανία. Έτσι. Τον Άσο της Βοσνίας. Άσο Βοσνία. Διπλό Ελβετία. Εγώ το έχω και over. Εντάξει. Ένα το έπαιξα διπλό, ένα το έπαιξα over. Το Άσο over είπαμε της Ισπανίας με την Αγγλία, το οποίο είναι σημείο κόμβος. Ναι. Και ποιο άλλο. Και εγώ λέω να πετάξουμε 10 ευρώ. Ναι. Να πετάξουμε, να στερηθούμε. Ναι. Χρησιμοποιώ όλες τις λέξεις. Ας μην πάμε δύο σοκοφρέτες και, μια, και ένα κακάο. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό. Θα βοηθήσουμε και το διπλό και του Σαν Μαρίνο. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Ωραία. Ας κάνουμε λοιπόν το διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Ωραία. Να είμαστε πάλι πίσω με πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες εκτός αέρα. Και εκτός και εντός αέρα, νομίζω. Εκτός ότι... αέρα, ναι. Και εκτός... Θα έπρεπε να έχουμε ένα. Πώς το λένε αυτό. Big Brother. Και εκτός αέρα να, να μας ακούνε. Θάβω, σε παιχνίδι τέτοιο θα πήγαινε αυτά τα επιβίωση. Σε λένε πάνε. Μόνο αν ήταν στο κομμάτι το δικό μου. Δηλαδή επιβίωση τρώμε μαζί με ένα ρεπόρτερ Ολυμπιακού, ΑΕΚ, Άρη, Παναθηναϊκού, κλεισμένο για 2 μήνες και επιβίωσε. Και τι να κάνετε, να κάνετε μάχη πνευματική. Τι... Ναι, πνευματική. Αυτό, όχι ναι, να μπαίνετε σε αθλήματα. Όχι, ρε, αθλήματα. Να κατεβείτε και να τρέχετε και να κάνετε. Πήγα στο Μαραθώνιο, δεν στάπα με τον Γιαννούλη. Και. Τι, είδα, είδα. Πήγαμε. Τρέξατε. Πήγαμε. Τι να τρέξουνε. Δε, Σοφία, μάνα είμαι βλακής εδώ πέρα. Επειδή εγώ είδα κάτι σε social media, γι' αυτό ρωτάω. Ναι, κάθισε σε μια γωνία με το ψηλό και κοροϊδεύω αυτούς που τρέχανε. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Ναι, είναι λογικό. Ναι. Δεν ήταν, δεν ήταν πρέπον. Ωραία, δεν ήταν σωστό. Πάντως είδες πόσοι άνθρωποι ήρθαν και από ξένες χώρες, από 50 διαφορετικές. Ναι. Κάτι μαύρος είδα που τρέχανε. Υπήρχαν αθλητές. Και βέβαια οι δύο πρώτοι, τι, από ποια χώρα είναι, Γιώργο? Αιθιοπία. Κένια. Okay, είδες, χωρίς να ξέρω, έτσι. Πάει ο άλλος. Αιθιοπία, θυμάσαι έναν Αμπέμπε Μπεκίλα. Που έτρεχε ξυπόλυτος. Αυτός, φανταστικός. Μπράβο του. Ρε φίλε, εκεί πηγαίνουν οι στιβικοί, κλείνουν μια πεδιάδα 400 χιλιόμετρα, μαζεύονται 5.500 άτομα που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και τους λένε τρέξτε 120 χιλιόμετρα. Αν ο Θεός σας χάρισε αυτό. Αν φτάσετε στο τέλος. Και αν ζήσετε. Θα σωθούμε, ναι, θα σωθεί η ζωή σας. Ναι. Αυτό γίνεται. Δύσκολο. Όταν εγώ μου λέει η μάνα μου πήγαινε πάρε γάλα και πρέπει να πάω με τα πόδια στα Γιάννητσά, ναι, και να γυρίσω, αυτομάτως θα τρέχω και είναι αλήθεια αυτό, μην το διακομωδούμε. Δεν διακομωδώ τίποτα. Εγώ είχα μία φίλη η οποία δούλευε στην, σε μία χώρα του Ανατολικού Μπλοκ και πήγαινε από το χωριό της, από το χωριό της στη δουλειά της και περπατούσε κάθε μέρα 11 χιλιόμετρα. 11 να πάει. Δούλευε μέχρι τη και άλλα 11 χιλιόμετρα να γυρίσει. Δεν μιλάμε ταξίδι, κανονικό. Σου έδειξε το αυτό που ανέβασα στο Instagram σήμερα. Εγώ το είδα. Και τον Κωστάκη. Ναι, το είδες. Δεν είναι εκπληκτικό. Α, ναι, ναι, ναι. Πολύ δυνατό. Το διάβασα, το διάβασα. Πάρα πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, φιλέκλαιγα. Φάει Κωστάκη, Ναι. Φάει Κωστάκη, τα παιδιά στην Αφρική λέει πεινάνε. Άντε θα φάω άλλη μία, λέει ο Κωστάκης. Ο μικρός Κωστάκης, τον οποίο ταΐζει η μαμά του. Η Ελληνίδα, η χαρακτηριστική μάνα. Φάει, φάει. Την ίδια ώρα κάπου στην Αφρική. Το πρόβλημα της πίνας λύθηκε, λέει. Έφαγε ο Κωστάκης. Έφαγε ο Κωστάκης. Έφαγε ο Κωστάκης. Έφαγε ο Κωστάκης. Τι θεός είναι αυτός. Σταύρο. Ποιοι τα σκέφτονται αυτά. Αυτή είναι απίστευτη. Δεν έχουν άλλη δουλειά, πιστεύω. Αυτή είναι η δουλειά τους. Κεντρική. Ναι, εντάξει. Είναι μια απολαυστική. Έχει διαλόγους απολαυστικούς. Δεν υπάρχει. Αυτά τα μάμες, πώς λέγονται, τα βλέπεις. Εγώ διάβασα ένα στο οποίο κινδύνευσα να πάθω κάτι μόνος μου στο σπίτι. Γιος με μπαμπά. Μιλάνε μεταξύ τους. Τον λέει ο γιος. Θέλω το καινούριο το κινητό. Τον απαντάει ο μπαμπάς. Αν πάρεις 20 σε όλα τα μαθήματα, βλέπουμε. Ναι. Λέει ο γιος. Σούλα. Σούλα τι είναι τώρα ο μπαμπάς. Το όνομα της γκόμενάς σου. Να πάρουμε και μία θήκη για να το έχεις προστατεύσει καλά. Ακαριέως πατέρας. Σούλα λοιπόν. Ξέσουμε. Όταν λέμε σούλα, σε έρχεται στο μυαλό κομμωτήριο. Κατευθείαν. Ε? Κατευθείαν. Έτσι. Κατευθείαν. Και το Λίτσα νομίζω. Το Λίτσα, το Λίτσα είσαι επηρεασμένη από το Λίτσα.com του Αντένα, το έργο. Είναι όμως και αυτό ένα έτσι είναι, όνομα κομμότρια. Να πούμε ότι μέσα στην πόλη έχουμε εκπληκτικό θέατρο αυτή την εποχή, το οποίο έχει sold out, δείπνο ηλιθίων, άνετα μας καλύτερο, Σπύρος Παπαδόπουλος και Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, εκπληκτική, πήγα τους απόλαυσα χθες το απόγευμα, οι άνθρωποι είναι δάκρυα, λιγμοί, αναστεναγμοί. Τόσο δυνατό. Τέλει. Τόσο δυνατό. Τέλει. Και οι άλλοι. Και οι άλλοι είναι όλοι γνωστοί. Οι άλλοι 5-6 που παίζουν. Θα σου πω άλλο τώρα που σκέφτηκα. Πιο γέλασα εγώ πολύ με αυτά τα τέτοια. Λέει η γυναίκα στον άντρα. Αγάπη μου, είδες τα νέα τα μέτρα. Επίπονα.
Και ο μη συγκεντρωμένος άντρας της λέει, ποιον επίπονες πάλι μου. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Γονάτισα. Ναι. Ο κλασικός, δεν φίλε, που, που κάνει ότι ακούει. Και ακούει τόσο όσο μπερδεύεται και λέει κάτσε να κάνω μια επίθεση και ό,τι γίνει. Καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση, γνωστή αυτή. Η γνωστή πρακτική αυτή, η οποία μας έχει βοηθήσει και μας έχει ξεφτυλίσει κάποια στιγμή. Αυτά τα national link τώρα που τελειώνουν, έτσι θα τελειώσει και σήμερα με το καλό να δούμε τι θα γίνει. Έχει και αύριο. Και αύριο είναι αυτό, αυτή η εβδομάδα τώρα τελειώνει. Και τρίτη και τετάρτη. Αύριο είναι αγαπημένη μας Κύπρος. Ναι, η Κύπρος το άστο, πέλαξε το πουλάκι, πέταξε. Έχει το βελάκι. Πέταξε το πουλάκι. Θα τελειώσουν λοιπόν και αυτές οι εθνικές ομάδες. Έτσι, μετά θα πάμε λίγο πίσω. Θα έχουμε λίγο αρκετές αγωνιστικές βάσεις. Βεβαίως. Να έχουμε αγωνιστικές. Θα έχουμε Κυριακή, Τετάρτη. Έτσι θα πηγαίνουμε. Ναι. Έτσι θα πηγαίνουμε. Δηλαδή αυτές οι εβδομάδες, οι οποίες είναι τόσο όμορφες, με Σαββατοκύριακο πρωταθλήματα, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, τα καλά, τα μεγάλα. Τρίτες Champions League, Τετάρτες Champions League, Πέμπτες Europa League. Ξεκινάς την ημέρα σου και νιώθεις ότι έχεις κάτι να κάνεις το βράδυ. Και ναι. Κατά τη διάρκεια της μέρας να διαβάσεις, να μορφωθείς ο ίδιος, να προσπαθήσεις να επιμορφώσεις και τους παρακάτω. Ή όσοι θέλουν να μας αγνοήσουν παντελώς. Εννοείται και αυτό. Έτσι, ό,τι θέλουν να κάνουν. Ο φίλος σου ετοιμάζει Τετάρτη Κόλπο Γκρόσο, έχεις πάρει χαμπάρι. Δεν κατάλαβα. Ναι, Κόλπο Γκρόσο, ξέρω, μεγάλο. Θέλει να κάνει μπούκα. Αυτό πάλι τι μεγάλωσε τέτοια αγάπη με το μικρόφωνο. Θα το πάω στην Τετάρτη και το πετάξω στο κεφάλι του. Να ξέρει κάτι θα κάνουμε. Θα βρούμε ένα μικρόφωνο. Πρέπει να φέρουμε κάτι, μια ένταση. Μια ένταση. Τεχνή ένταση. Θα βάλουμε βίντεο μαλλών, σκοτώνεται και καλά. Όχι, έτσι. Κανονική εμεί θα την κάνουμε. Από φυσικό. Σε κυνηγάει στο θάνατο. Το ξέρω, φίλε, το ξέρω. Και ετοιμάζει Κόλπο Γκρόσο εν ώψη Άρης ΠΑΟΚ. Α, το Άρης ΠΑΟΚ τώρα που λέγαμε γιατί πριν το διάλειμμα αναφερθήκαμε έτσι πολύ light. Στον τραυματισμό του Μαωρίσιο και στην πιθανή επιστροφή στην ενδεκάδα του Σάκοφ. Δεν νομίζω να βάλει Βέρμπλουμ. Κι όμως, ρε φίλε, κι όμως. Τον βλέπεις εσύ έτοιμο. Η δικιά μου η άποψη είναι παγιαρά διάφορη. Εγώ πάντοτε βασίζομαι και στις επιλογές του προπονητή. Αυτόν πιστεύουμε. Αυτός σου βλέπει κάθε μέρα. Αυτός του ζει. Αυτός ξέρει πώς είναι και πώς δεν είναι. Εγώ από λέω, την άλλη, σαν γνώμη καθαρά, έτσι καφενιακή θα την πω. Έτσι απλή. Εγώ θα ήθελα να δω τον Βέρμπλουμ στην ενδεκάδα σε ένα μεγάλο ντέρμπι. Ναι. Γιατί σε όλες τις περιπτώσεις, ό,τι και να πούμε και να είναι, θα είναι ένα ντέρμπι το μάτς την Κυριακή. Αν έχεις να διαλέξεις. Άσχετα που διαλέγει ο καθένας ό,τι θέλει. Ότι θα βάλω το Σάχοφ και το Βέρμπλουμ σε ένα από τα δύο που ακολουθούν. Σε Άρη και Παναθηναϊκό. Ποιον θα βάζεις πού? Εγώ τον έβαζα το Βέρμπλουμ στον Άρη. Για ποιο λόγο? Ναι. Φίλε μου, να σου πω κάτι. Ένας ποδοσφαιριστής που αμείβεται τόσο καλά, έτσι, δηλαδή πότε θα παίξει. Ο χρόνος δηλαδή τι είναι, είναι περιορισμένο. Δεν έπαιξε στα κομβικά τα μάτς με την Μπενφίκα και με τα Champions League τα προκριματικά. Ναι. Δεν έπαιξε τα μεγάλα τα μάτς του Γιωβάπα που έρχονται και πρέπει να παίξει δηλαδή. Ναι. Πότε θα αρχίσει ο ΠΑΟΚ να κάνει απόσβεση αυτό τον ποδοσφαιριστή? Όχι. Δεν έχει μια λογική σκέψη μου. Αυτό συμβαίνει επειδή προφανώς τρεις μήνες δεν ήταν. Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη. Έξι μήνες να κάνει, τι να κάνει, προσαρμογή, έξι μήνες. Όχι, αθλητικό. Επειδή ήταν στην Ελλάδα, θέμα, τι. Αθλητικό είναι το θέμα περισσότερο. Με τον Ολυμπιακό ήταν. Σαν να κατάπιε σκουπόξυλο. Όχι, όχι, δεν, και να σου πω και κάτι. Δεν πρέπει να τον πάρουμε, να τον φορτώσουμε. Άσε που δεν καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα με στην Ελλάδα. Τώρα τα βλέπει όλα. Ένα άγχος ότι περιμένουμε κάτι από αυτόν. Περιμένουμε και από αυτόν. Ναι. Γιατί φίλε, εγώ σε αυτό θα είμαι πολύ καυστικός. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν πείθει ως τώρα. Είναι εκπληκτικά τα κομμάτια της βαθμολογίας. Ναι. Το συγκέντρωση των βαθμών είναι παραπάνω από το μέγιστο. Δεν υπάρχει το κάτι άλλο, είναι το απόλυτο. Ναι. Όμως είπαμε, πρέπει να συνδυάσει. Και το καλό το ποδόσφαιρο με τους βαθμούς. Εντάξει, γιατί γίνεται να μην παίζεις καλά και κερδίζεις συνεχώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, αυτό είναι. Εμείς είπαμε, είμαστε εδώ αντικειμενικοί και δεν θέλω τυφλούμε. Εγώ τώρα, σαν μέσος ΠΑΟΚτσής, περιμένω την Κυριακή. Κυριακή είναι το μάτς. Ναι. Φτάει το απόγευμα. Νομίζω. Φτάει το 21 του μηνός. Έτσι. Περιμένω. Έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Έτσι, στο οποίο να δείξει ο ΠΑΟΚ την ανωτερότητά του και να είναι καλύτερος και να κερδίσει. Ναι. Δεν μου φτάνει το τυχαίο εμένα. Δεν το θέλω. Άποψη προσωπική είναι αυτή. Αλλά άμα κάτσει με ένα αυτοκό στο 93. Άλλο κομμάτι, φυσικά και ναι. Θα το πανηγυρίσω. Ναι. Εντάξει, και είναι το συνέστημα του άλλου τύπου. Ναι. Που υπάρχει. Βέβαια υπάρχει. Υποβόσκη. Βέβαια υπάρχει. Δηλαδή στον κόλ του Βούκοτιτς έσουξε τη γροθιά σου. Ναι, αλλά. Εντάξει, αυτό ο Βούκοτιτς. Τι και να λένε. Μπάλα τώρα να μην μπορεί να τη σταματήσει. Για γέλια, για γέλια και για κλάματα. Άλλο πληρώνω. Φίλε, έχω δυνατή γι' αυτό. Εμεί θέλουμε να βάλουμε ένα γκολ να παίξουμε την μπάλα, έτσι η δημιουργία να χαθεί, να κρυφτεί, να είναι μια ομορφιά. Και το πρώτο και το δεύτερο γκολ. Ποιον παίκτη του Άρη θα έπαιρνε στον ΠΑΟΚ? Από αυτού του τώρα, φαντάζομαι. Έτσι. Όχι, όχι στην ιστορία. Κυριάκο, έχω αδυναμία με τον Κυριάκο, ναι, δεν θέλω να μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Φίλο μου σε ντεφόρ του Άρη και του Λεβαδιακού, για όσου δεν θυμούνται. Έτσι. Ο οποίο μα είχε κάνει γκολ και σε ένα ΠΑΟΚ Άρη ΠΑΟΚ 1-3. Προηγηθήκαμε με το Σίγκα.
Αν θυμάσαι, είναι Οκτώβριο του 85. Το θυμάμαι σαν τώρα. Ήταν σίγουρα πάρα πολύ φίλοι μου παίκτες του Άρη τότε. Έτσι. Προηγούμαστε στο 65-01. Έτσι, ο Σίγκας η μπάλα, αν θυμάσαι, πήγε κόλλησε και έμεινε. Γάμα, ναι. Και έμεινε στη θύρα 3. Mm. Και μετά μας κάνουν 3 γκολ με Μπάχτιτς, Νίκητς και Μπιμπισίδη. Μπιμπισίδης μετά από πάσο την Οικονομίδη. Στη χρονιά που βγήκαμε ενδέκατη. Στη χρονιά που κινδυνεύσαμε. Ναι, κινδυνεύσαμε, όχι. Κινδυνεύσαμε, όχι, όχι, όχι. Άστα, θα τα λέμε τα πράγματα, είπαμε το όνομά τους εδώ. Ενδέκατη. Άμα να τα ωραιοποιήσουμε, ναι, μετά το πρωτάθλημα. Με βάλτε Σκότσικ να ξεκινάει τη χρονιά και ποιος να αντικαθιστά Σκότσικ. Ο Μπέλης. Ο Μπέλης σίγουρα υπήρχε. Ο Μπέλης πάντα θα υπάρχει. Πάντα, ήταν ο σαν Μπέλης, εγώ πιστεύω ότι. Σαν τις πατάτες τηγανιτές, ερχόταν τότε. Δεν είχες να κάνεις, βάλ τον Μπέλη για λίγο. Ναι. Στη μέση. Ποιος ήρθε μετά. Εγώ δεν θυμάμαι. Ούτε εγώ θυμάμαι. Όχι, τίποτα. Ούτε εγώ θυμάμαι γιατί είμαι και μικρός εγώ. Εσύ τα ψιλοέζεις. Ναι, εντάξει, πραγματικά δεν θυμάμαι. Τα ψιλοέζεις. Τότε ο Πάουκ έχει στις τάξεις του, στο ξαναλέω, για μένα. Μετά τον Κούδα, εσύ λες τον Κωστίκο, τον οποίο και εγώ είναι λατρεία μου ο Κωστίκος, έτσι και ο γιος ο Σκαρτάδος. Το 8 φορούσα μικρός, είχα τα μαλλιά του Σκαρτάδου. Δεν υπήρχε ο Σκαρτάδος, ο ποδοσφαιριστής ήταν μαγεία κανονική. Ένα χαφ χωρίς αθλητικά προσόντα, όπως λέμε στο έπακο αυτό, ναι. Που να τα κάνει όλα όμως. Ένας πιο γρήγορος Σαλουχίδης. Όλα. Ένας παίκτης που έβαζε 10-12 γκολ τη χρονιά. Ξέρεις το χαρακτηριστικό του Σκαρτάδου. Έβγαινε τέτα τέτ και πρώτα πανηγύριζε και μετά έβαζε μπάλα στα δίχτυα. Τέτοια σιγουριά. Ναι. Ποιος άλλος ήταν έτσι τα τέτα τέτ. Σε τέλεια τελειώματα ναι. Του ΠΑΟΚ ναι. Στην ιστορία της ομάδας ναι. Γενικότερα άριστα τελειώματα. Ναι ρε φίλε, έχεις δει πιο ωραίο τελείωμα από αυτό του Γεωργιάδη στο τελικό 2003 που ξαπλώσαν όλοι λες και ήταν στο κόχι. Όλο τον κόλ είναι η προσποίηση ναι. Με τερματοφύλακα Λαμπάκι ο Άριστο όταν θυμάσαι. Τον οποίο τον πήραμε μετά και αυτόνα. Τον πήραμε. Λέγαμε δεν μπορεί κάτι να κάνει. Και τον πετυχε τον πέτυχα επειδή τον γκράζα τότε τον Χρήστο. Γιατί έβγαινε. Εγώ αγαπημένο παίκτη, αυτό ξέρει. Ναι. Βγαίνει, είναι δικό μα παιδί. Πρέπει να βγαίνει. Ας βγαίνει. Ο σκοπός ναι. Είναι να προσφέρει μετά. Εγώ δεν εννοείται. Τι είναι αυτά τα. Τι σχέση έχει το να βγει. Τέλος πάντων να δικαιωθεί. Ο Μιχαλάκης Ολυντιάδης δεν έβγαινε. Δεν έμπαινε ποτέ. Δεν έμπαινε. Δεν έμπαινε. Δεν έμπαινε. Έβγαινε. Ναι. 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 Και τι κύριε Φουρνιά, για σκέψη ποιοι ήταν. Ποιο ήταν νορμάλ, δηλαδή. Ένα Ζαγόρ. Ένα και ένα. Όχι. Ποιο πώ θα είναι ο Ολυντιάδης. Είναι λίγο μάλλον. Συναντηθήκαν κιόλα. Τότε επί Μπέγκστον που τον φάγανε σε 4 δευτερόλεπτα. Ο Μπέγκστον. Τώρα, ήταν αποπονητής για τον Πάοκ ο Μπέγκστον που έπαιρνε τον γκολ και έπαιρνε και σημείο, ναι. Ναι. Ήταν στο DNA του ποτέ. Που του έβαλε τριπλές προπονήσεις, ποιους είναι αυτούς. Πού μπορούν αυτά τα παιδιά να κάνουν αυτό το πράγμα. Με το μίσος κανονικά, σε μίσο δεν θέλουν να σε δουν. Ναι. Ξεκινάμε από το Α, από τα βασικά. Αν δεν κερδίσει την εμπιστοσύνη του παίκτη, ναι. Ο Πλαχίν είχε μια αίσθηση υπεροχής απέναντι σε όλους τους παίκτες. Ναι. Επειδή αυτός μπορούσε να τα κάνει, είχε βγει και κορυφαίος παίκτης στην Ευρωπή το 76-77, δεν θυμάμαι πότε ήταν, με την Δυναμό Κιέβου, έτσι. Είχε απαιτήσεις υπέρμετρες από τους παίκτες και τους μιλούσε περιφρονητικά. Ναι, καλά, αυτό δεν μπορείς να κάνεις. Ζών, ναι. Ναι, δεν μπορεί να το κάνει, αδελφάκι μου. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος το απλό. Ξέρεις, το είχε αυτό. Πάντα πρέπει να κοιτάμε το προφανές. Όταν κάποιος δεν μπορεί να κάνει κάτι, είναι απλό. Δεν μπορεί. Μην ψάχνεις το από πίσω. Ξέρεις, ποιος το είχε αυτό το κουσούνι ακριβώς. Ο Ήλια Δημητρέσκου. Την αίσθηση της υπεροχής απέναντι από όλους. Δεν τους έβλεπε. Και πάμε να παίξουμε ένα διπλό μια φάση, μια προπόνηση. Δεν το έχω πάθει αυτό στη ζωή μου, φίλε. Την περνούσε την μπάλα από όπου ήθελε. Δηλαδή έχει 8 άτομα μπροστά. Αυτό το δεξί μπακ. Και... δεξί μπακ ήταν το Ντομιτρέσκου. Ο Ντομιτρέσκου, ο Ήλιε. Ο αριστερός εξτρέμης εθνικής Ρουμανίας που πήγε σε Βίλη τότε να ήταν προπονητής στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Που πήγε ο πρώτος που πήγε στο Μεξικό και έκανε κάτι συμβόλαιο 2 εκατομμύρια ευρώ και τέτοια. Και φίλε, έχει 8 άτομα μπροστά και μια γωνία να φαίνεται τόσο. Την πήγαινε. Δεν μπορεί να φανταστεί, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Το έκανε όμως. Μπιλιάρδο δηλαδή. Μπιλιάρδο ρε φίλε. Μπιλιάρδο. Κοντρόλ δεν το συζητάμε, άστο να κλαις. Στα 40 του κινητή εποχή, εντάξει, 41. Αλλά fit, ωραίος. Fit. Στεγνός και... όπως πρέπει. Πώς είμαστε εμείς, χάσαμε, το αντίθετο. Χάσαμε 19-0, ούτε κόλτα βάλαμε. 19-0. Βέβαια, τα λαμόγια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, να τα λέμε αυτά τότε. Εντάξει, κάναμε μια ομάδα με το team και τους βοηθούς. Και βάλω τους δημοσιογράφους από την άλλη. Σκέτη μόνοι σας. Ναι, μόνοι μας. Για να σας ξεφτυλίσουν. Για να σας ξεφτυλίσουν. Να δέστε. Έσαι κάτι ψηλές στο τέλος και φταίγαμε εμείς μετά. Όχι, από την αρχή έπαιρνα όσο είναι ψηλές. Στο 1-0, στο 2-0. Ξέρεις τι, κρατάμε τον πολιτισμό. Να. Όχι, αυτά τα μάτια τελειώνει. Τελειώνει εκεί. Ναι. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Αυτό που ο μεγάλο Αλέξανδρος, ο μέγας Αλέξανδρος προηγουμένως. Κόβει τη δεσμό. Σιγά με παιδευόταν το βάθος. Πάει το μαχαίρι, τον έκοψε από χώρα. Ναι. Αυτή δουλειά θα κάνουμε. Ναι, σιγά το μεγάλο αυτό. Καλύνει του κόμπου του προσκοπικού. Φταίω εγώ για εκείνο εκεί. Ναι, πρέπει να σηκώσω έναν στην αρχή να του πω αλλάξε τι ομάδε. Δεν βγαίνει αυτό. Φύγε. Το μπάσκετ το είδε χθε. Προχθέ. Το είδε. Την ΑΕΚ. Τρει μάθη. Θέλουμε δουλειά πολύ με τον μπάσκετ.
Τρεις μαύροι δεν παίζανε. Τρεις μαύροι δεν παίζανε. Χωρίς τρεις Αμερικάνους δεν παίζανε, αλλά εντάξει, και αυτό δεν είναι να συνηθίζεις. Σταβάκι μου, εγώ θα σε αφήσω σήμερα 5 λεπτά νωρίτερα. Να πούμε να αποθεώσουμε τη μεγάλη ΜΕΝΤ. Ναι. Γιάννη Γιαννούλη. Ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε, 25 πόντους κέρδισε. Μπράβο. Εντάξει, έχει βρει. Και θα στηριχθεί η ΜΕΝΤ και θα την κάνουμε και επίσκεψη. Θα πάμε να δούμε το μάτσο. Πρέπει να τις βρούμε κάποιον να τις κάνει τις τσάντες. Βγαίναν όλοι με άλλες τσάντες. Δεν είναι ο χορηγός ο μεγάλος ο Πάπας που ήταν εκεί στη ΜΕΝΤ, εγκατέλειψε. Είδες, έχω μείνει πίσω. Ναι, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Ποιος κάνει τσάντες, να τους κάνουμε τσάντες. Η ΜΕΝΤΟΤΣΑΝΤΕΣ. Θα κάνουμε με την εκπομπή. Εγώ καθαρίζω. Θα βάλουμε την εκπομπή. Έλα. Πάω σε ένα φίλο μου λίγο τώρα γιατί πήγαινε, πρέπει πήγαινε, να, πήγαινε, να ανταλλάξω δεν απόψεις. Είναι να ναι. Χάνονται ευκαιρίες. Καλή συνέχεια στο επόμενο 8 λεπτό. Μην κουραστείτε πολύ, σας θέλω δυνατούς. Ούτε 8 λεπτό είναι ναι. Βασικά. Είναι λιγότερο. Να μείνω εγώ με το σοφάκι που είχα μια κουβέντα στο διάλειμμα που με προβλημάτισε ιδιαίτερα. Σε προβλημάτισε γιατί. Είναι η αλήθεια. Γιατί δεν πιστεύω ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις ακόμα. Αυτή η διαδικασία ότι πας κατευθείαν στο άλλο. Δηλαδή. Ότι πας κατευθείαν στην εκκλησία, όχι τα. Και πώς, πριν την εκκλησία δεν πρέπει κάτι. Πώς θα πάμε εκκλησία, έτσι. Έτσι. Χωρίς δαχτυλίδι στο χέρι. Θα το πάρεις εκεί. Γιατί να το πάρω εκεί. Εκεί θα πάρω βέρα, δεν θα πάρω δαχτυλίδι μονόπετρο. Α, έχει διαφορά το βέρα. Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Παίρνεις δαχτυλίδι πρώτα και μετά βέρα. Τη βέρα, εντάξει, θα τη βάλω στο γάμο. Πριν όμως. Δεν κάνετε 12 λεπτά. Πρέπει κάτι έτσι να κοσμεί το χέρι, ρε παιδί μου. Να κάνεις κάτι. Έτσι τον έφαγες τον άντρας. Όχι. Έτσι ακριβώς τον έφαγες. Εγώ ήμουν πολύ ξεκάθαρη. Του είπα ή αυτό ή φυλάκια. Πω φάγωμα. Σε στηρίζουμε αδερφέ, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Αλλά σε στηρίζουμε. Ωραία. Όποτε έχεις θέματα, εδώ είμαστε. Να σταλίσουμε. Τι θέματα έχει, γιατί. Ξέρω αυτό το φάγωμα που του είχες. Εγώ διευκρίνησα. Εγώ είπα είμαι κορίτσι για σπίτι. Θέλεις. Καλώς. Δεν θέλεις. Οκ. Okay. Δεν έβαλα το μαχαίρι στο λαιμό. Μπράβο. Αλλά... Ωραία. Η Κόλμπετ στηρίζει την επιλογή του. Την επιλογή του δεν ξέρω αν τη στηρίζει η Κόλμπετ. Τη δική μου τη στηρίζει πάντως. Ωραία. Αφού στηρίζει η Κόλμπετ την επιλογή σου. Τη δική μου τη στηρίζει. Ξεκινάει αυτή την εβδομάδα και το NBA, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Είδα κάτι φάσεις με τον LeBron James φιλικά. Είναι, δεν ξέρω, δεν πήρα καμπάρι. Αυτά τώρα είναι τα pre-seasons, αλλά νομίζω αυτή την εβδομάδα ξεκινάνε οι κανονικοί αγώνες. Ξεκινάνε. Και θα δούμε τι γίνεται ακριβώς. Μπαίνουμε σε ρυθμούς NBA. Περίμενε και θα σου πω εγώ ακριβώς τι παιχνίδια έχει. NBA είπα. Boston Celtics, Philadelphia, δεύτερη, 76ers. Ωραία. Έχει Golden State με Oklahoma, Toronto Raptors με Cleveland, Cleveland η οποία είναι αποδυναμωμένη, αφού δεν παίζει ο LeBron, Phoenix Mavericks, μάλιστα, Portland Lakers, που τους δίνει μάλιστα στο 2-25, να παίξει ο LeBron James στο 2-25. 2-20 κάπου εκεί το δίνει. Εντάξει, ναι. Είναι ωραία. Καλά. Έχει πράγμα, έχει ψωμί. Έχει. Έχει ψωμί. Αυτά που διάβασα είναι μέχρι τις 19 του μηνός. Δηλαδή είναι μέχρι και... Νομίζω αν δεν κάνω λάθος ξεκινάνε οι αγώνες 17 του μηνός ξημερώματα. Ναι, έχουμε και τη διαφορά της ώρας. Όσοι δηλαδή είναι μοναχικοί τύποι και δεν έχουν να κάνουν, παίζουν ένα live-άκι στην Golbet. Νομίζω ότι αρκετός κόσμος κάθεται και παρακολουθεί τα NBA. Καλά, εννοείται. Έχω και NBA TV. Έχω TV. Είμαστε σε προχωρημένα ναι, ναι, μα είναι ωραίο προϊόν. Είναι ωραίο, ναι, είναι ένα ωραίο θέαμα. Δεν γίνεται να μην σε αρέσει το NBA γιατί είναι show. Είναι show, ναι. Οι άνθρωποι δεν είναι μόνο το παιχνίδι, έχουν κάνει 500 πράγματα την ώρα του αγώνα, αναλύσεις, κόντρα αναλύσεις, μιλάνε οι παίκτες την ώρα που παίζουν. Τα δικά μας τα βόδια, άμα πας να τους πεις, πες μου με το που τελειώνει το παιχνίδι, πες μου την άποψή σου για το παιχνίδι. Εντάξει, ναι, όχι, όχι. Είμαστε καλοί στο πρώτο ημίχρονο, κακοί στο δεύτερο. Χάρηκα πολύ. Κατάλαβες τι έπαιζες. Είναι αρκετά ανεβασμένο το επίπεδο. Οι Αμερικάνοι που τους κόβει σε τέτοια θέματα ξέρουν τι θα πούν. Γι' αυτό και το πουλάνε αυτό το πράγμα, έτσι. Πουλάει πολύ. Το NBA πουλάει αρκετά. Πρώτα απ' όλα το NBA έχει δικό του κανάλι για να πουλάει τα δικαιώματα σε άλλα κανάλια. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Έξυπνο. Δεν έχει. Δηλαδή έχει μάλλον και δικό του και σε άλλα. Μάγκες. Στο marketing οι Αμερικάνοι πάντα θα είναι χιλιόμετρα μπροστά. Δεν παίζονται σε αυτό το κομμάτι. Θα τους ακολουθάμε σιγά σιγά κι εμείς. Θα πηγαίνουμε από πίσω και όπου βγει. Έχουμε αρκετό δρόμο μέχρι εκεί. Εμείς θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του ασανσέρ για να κατέβουμε κάτω. Η Golbet ήταν μαζί μας. Ήταν μαζί μας, θα είμαστε και αύριο πάλι. Έχουμε και προσφορά και αύριο στο καζίνο, την εβδομαδιαία. Τι δίνουμε στο καζίνο αύριο. Είναι η εβδομαδιαία προσφορά στο καζίνο όπως κάθε εβδομάδα. Να μπει στο λογαριασμό σου, να δεις. Είσαι μέσα στους τυχερούς. Γιατί μου έστειλες. Εγώ σου έστειλα προσωπικά. Μου έστειλες mail. Εγώ σου έστειλα. Και τι έγραφε, έγραφε Σοφία πάνω. Ναι. Μπράβο.
Κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ακούμε και το εκπληκτικό σποτ της GoalBet που πρέπει να το ακούσουμε γιατί έχει να δώσει. Και εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο στις 2 με Βασιλιά, ο οποίος έφυγε κακήν κακός, λες και θα έπαιρνε 500.000. Θα μας πει αύριο τις εξελίξεις. Θα μας πει τις εξελίξεις. Να είστε όλοι καλό μεσημέρι.